έχουμε στα αυτιά μας το Καζατζίδι με αυτό το κομμάτι. Μπαίνει η Ανίτα. Και λέω, Θεέ μου, γιατί. Αν σου βάλουν 8, αν σου βάλουν 9, χαίρεσαι περισσότερο. Αλλά και 3 να μου βάλουν, εφόσον είναι διαγωνισμός, είμαστε ικανοποιημένοι. Ήτανε εκτός πραγματικότητας αυτό το τραγούδι όλο. Δεν ήτανε κομμάτι για εσένα. Το θέμα είναι να είμαστε αξιοπρεπείς. Να μην γίνομαστε ρεζίλοι, να είμαστε αξιοπρεπείς. Να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, στο διαδόν καλύτερο. Δεν θα κάνω καριέρα τραγουδιστή, ας πούμε. Νομίζω θα αναλάβει περισσότερο βάρος η Ανίτα, τουλάχιστον αυτή τη βδομάδα. Πιστεύω ότι η επόμενη βδομάδα είναι η πιο δύσκολη για μας μέσα στο παιχνίδι. Εγώ να σε φιλήσω κι ας πάω φυλακή. Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια. Τα σελίδια μονά και διπλά. Τις νύχτες παίρνεις στα όνειρά μου. Λες κι είδε σε δικό σου κήπο. Κι αν μεγαλώσαν τα φτερά μου, εγώ απ' το πλάι σου δεν λείπω. Κλονάρια λησμόνιας μοιράζουν κι από το σώμα μου σαν άστρα παιδιά δικά σου ανάσες βγάζουν. Θεός αν είναι στις φλόγες να ταΐς κι απ' το δάκρυ μου φωτιά να βγεις. Δεν μπορείς μια ζωή καρδιά να συγχωρείς. Θεός αν είναι κι αν μ' αγαπάει κανείς. Θεός αν είναι. Ελάτε εδώ κοντά μας, ο Μαρίνος και η Ανίτα μας. Μαρίνο μου, και εσύ κατευθείαν από το θέατρο. Να με φιλήσεις, βεβαίως. Λοιπόν, Ανίτα μου, σε είδα που γύρισες και του είπες μπράβο με το που τελειώσατε το κομμάτι. Πιστεύεις ότι τα πήγε πολύ καλά απόψε ο Μαρίνος? Τα πήγε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, είχε και το άγχος, έτρεχε στους δρόμους να προλάβει να έρθει. Εντάξει, όμως το είπε πάρα πολύ καλά. Ναι, έτσι και να πούμε. Και συγχαρητήρια για την πρεμιέρα σας, την εξαιρετική. Πάμε στην κυρία Δρούτσα. Συγχαρητήρια την πρεμιέρα. Είσαι πρεμιέρα σήμερα? Την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Προχτές, ήταν και Χριστιανά εκεί, ναι. Πήγε πάρα πολύ καλά. 11 και 16 και θα περιμένουμε και εσάς, κυρία Δρούτσα, να έρθείτε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Μόνο εσένα καλή σε βλέπετε. Μόνο για όλη την Κρητική Επιτροπή, πες Μαρίνο μου, γιατί έχουμε εδώ διαμαρτυρίες. Κοιτάω την κυρία Δρούτσα γιατί στα μάτια. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί εμείς. Θα το πω το ίδιο ίσως αργότερα και στους υπόλοιπους. Σας ακούμε, κυρία Δρούτσα. Λοιπόν, εμένα αυτό το κομμάτι, σαν το έδω, δεν με ξένησε, μπορώ να πω. Όμως, έχω την εντύπωση, ενώ ο Μαρίνος έχει μία φωνή που εμένα μου αρέσει. Η Λίνα μου αρέσει. Έχει έτσι μία στιφάδα. Ένα πράγμα που μου αρέσει. Είναι λίγο όμως επική η φωνή του. Εσύ δεν άκουσα. Λίγο επική η φωνή σου. Επική. Επική. Δηλαδή, αν έλεγες, ας πούμε, ένα εζεμπέκικο, επικό, θα σου ήταν πάρα πολύ καλός. Μάλιστα. Νομίζω, δηλαδή, ότι σε κάποια τέτοια τραγούδια που είναι πιο... Ηρωικά. Αυτό που είπες, που είναι πιο ρομαντικό, πιο αυτό, δεν είσαι τόσο όσο... Δηλαδή, αν φροντίσεις να πεις ένα ζεμπέκικο, αλλά τα ζεμπέκικα χωρίζονται, έτσι. Τα επικά ζεμπέκικα είναι αυτά που λέμε ότι έχουν πολύ... Μάλιστα. Ωραία τα λόγια από την κυρία Δρούτση. Πάντως, έχεις μία φωνή, κάτι έχει φωνή, και αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Μουρατίδη. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τι ήθελα να πω.
θα προτιμούσα να ήσουν πιο κοφτός. Όχι τόσο πολύ λυρικός. Αλλά παρόλα αυτά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Όταν το πρωτοείδα ότι θα πείτε αυτό το κομμάτι, ήμουν έτοιμος να σας σκίσω. Αλλά ήταν ευχάριστη ανατροπή. Ήταν πολύ ωραίο. Τέλεια. Μπράβο. Jake. Και εγώ βρήκα τον Μαρίνο αρκετά καλό σε αυτό. Μπήκε πολύ όμορφα. Η αλήθεια να λέγεται, εγώ δεν ξετρελάθηκα. Ώρες-ώρες, επειδή αυτό το κομμάτι το είπε Χάρης, ώρες-ώρες μου έκανες λίγο αντιστασιακός. Θέλω να πω, εν μέρη συμφωνώ λίγο με την Εύη, αλλά με τον δικό μου τρόπο. Είναι αντιστασιακός, φαίνεται το στυλ του είναι αυτό. Αυτό, δηλαδή... Σου άρεσε. Αυτό το κομμάτι, σαν προσέγγιση, δεν μου πολύ άρεσε, γιατί μου και λίγο πιο σκληρός, πιο αντιστασιακός, ενώ ήθελα να δω ένα άλλο συνέστημα. Ωραία. Οι φωνές σαν τη δική σου λέγονται whisky voices. Αυτές οι βραχνές, οι περίεργες, ξέρεις, που είναι... Κάποιοι Γάλλοι, κάποιοι Αμερικάνοι. Υπάρχουν και vodka voices, κύριε Μουρέτη. Αυτό ήταν παρουσιάστρια, αυτό ήταν θεϊκό. Whisky voices, πρώτη φορά άκουσα. Αλλά μπορούμε προστιμήσω να το καθιερώσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Μουρέτη. Είστε καλά. Αυτή είναι η φωνή σου. Ατμοσφαιρική, μπλουζίστικη, καθόλου επική. Καθόλου. Ό,τι του φανεί. Μάλιστα. Καλά, δεν μπορεί να έχετε εσείς δίκιο, κύριε Μουρέτη. Κάτι ξέρουμε κι εμείς από μουσική. Τόσα χρόνια στο θραπείο. Εντάξει, νομίζω να το αμφισβητεί κάποιος αυτό. Από μουσική πολλά. Πάρα πολλά. Απλά να σας πω μόνο ότι έχει κάνει και η πρωτοψάλτη εκπληκτική ερμηνεία σε αυτό το τραγούδι. Προσωπικώς στο συγκεκριμένο τραγούδι προτιμώ την άλκη της. Στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μάλιστα. Το πρωί. Να σου δώσω και την πληροφορία. Πρώτη εκτέλεση ποια έχει κάνει. Νομίζω ότι έχουμε βγάλει την ψυχή και στο επόμενο ζευγάρι που είναι και το τελευταίο. Όφρα Χάζα. Ωραία. Η Όφρα Χάζα το έχει πει πρώτη φορά αυτό. Πάμε παρακάτω στο επόμενο ζευγάρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έτσι, γιατί το τελευταίο μας ζευγάρι έμεινε και περιμένει. Εδώ τα παιδιά με τη βαθμολογία τους. Μέχρι τότε θα πάμε και με την δικιά μας εκτέλεση του κομματιού, γιατί έτσι είπαμε να κάνουμε και το δικό μας βερζιόν. Χιλιάδες αγγέλη με τα άσπρα κλονάρια λησμονιάς μοιράζουν κι από το σώμα μου σαν άστρα παιδιά δικά σου ανάσες βγάζουν. Θεός αν είναι. Μπράβο. Για πέραστε, παιδιά. Είστε έτοιμοι. Μαρίνο, εδώ. Είστε έτοιμοι. Πάντα. Πάντα. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία σας. Κύριε Μουρατίδη. 7. Τζέικ. 7. Κυρία Δρούτσα. 8. Ικανοποιημένοι. Πάντα. Μαρίνο, ικανοποιημένο σύνομα. Ναι, παιδιά, δεν θα κάνουμε καριέρα τραγουδιστή. Εδώ ήρθαμε για να σου σκοπό φιλανθρωπικό. Οπότε, μακάρι βεβαίως να μπορούμε να ικανοποιούμε. Με αυτό που είπε ο κ. Μουρατίδης, εγώ συμφωνώ απολύτως. Δηλαδή, κι εγώ αν ήμουν κάπου κριτής και διάβαζα ότι θα πει κάποιος το Θεός αν είναι, θα ήμουν κι εγώ έτοιμος να τον ξεσκίσω. Ο άνθρωπος έχει απόλυτο δίκιο, είναι ένα εκπληκτικό κομμάτι και πρέπει με σεβασμό ορισμένα πράγματα τα βλέπουμε. Οπότε, χαίρομαι που μου είπε ότι το είδα αξιοπρεπώς. Λοιπόν, εάν θέλετε να ξανακούσετε και να ξαναδείτε τον Μαρίνο και την Ανίτα στη σκηνή του Dancing, εσείς θα καλέσετε στο 931-026 ή με ένα μήνυμα στο κινητό σας γράφοντας TAF6 και αποστολή στο 5577.